Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Tasty Food Show. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πρωτότυπο και πεντανόστιμο σουφλέ ζυμαρικών με πέστο βασιλικού. Η πέστο βασιλικού είναι μια κρεμώδης πράσινη σάλτσα και αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς χρήσεις του βασιλικού. Είναι συνήθως φτιαγμένη από θρηματισμένο κουκουνάρι, βασιλικό, σκόρδο, παρμεζάνα και ελαιόλαδο. Ο βασιλικός έχει έντονο άρωμα αλλά και ήπια γεύση. Συνδυάζεται υπέροχα με τα τυριά και τα ζυμαρικά που έχουμε επιλέξει για σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το λαχταριστό σουφλέ. Έχουμε βάλει το νερό να βράζει, έχουμε ρίξει τα μακαρόνια μέσα. Θέλουν περίπου 8 λεπτά και πάμε να δούμε λίγο τα υλικά της συνταγής που είναι για 4 μερίδες. 500 γραμμάρια ριγκατόνι, 10 φέτες μπέικον, 1 κολοκύθι, 1 κρέμμυδι ξερό, 250 ml κρέμα γάλακτος light, 2 κουταλιές σούπας πέστο βασιλικού, 150 γραμμάρια τυρί κεφαλογραβιέρα τριμμένη, 150 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα τριμμένη, 2 κουταλιές σούπας τυρί κρέμα, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Έχουμε κόψει το κολοκύθι, το μπέικον και το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες. Το μπέικον και το κολοκύθι το έχω κόψει σε μακρόστενα μπαστούνάκια για να ξεκινήσουμε το σοτάρισμα. Τα μακαρόνια είναι έτοιμα. Παίρνουμε το ταψάκι μας που το έχουμε ήδη βουτυρώσει. Τα ρίχνουμε μέσα. Ωραία. Το αφήνουμε στην αρχή και ξεκινάμε με το σοτάρισμα. Λίγο ελαιόλαδο. Και ξεκινάμε με το μπέικον. Το κρεμμύδι. Και το κολοκύθι. Που έχουμε ήδη κόψει σε φέτες. Προσθέτουμε αλάτι για να βγάλει την υγρασία, όπως σας λέω σε κάθε συνταγή. Και φυσικά πιπέρι για να δώσει ένταση στη γεύση. Και πείτε μου εσείς ποιος δεν λατρεύει τον μπέικον. Δίνει πάντα ιδιαίτερη γεύση συνταγές μας, έχει λίγες παραπάνω θερμίδες βέβαια, αλλά που και που αξίζει να τα απολαμβάνουμε. Τα αφήνουμε να μαραθούν για 5 λεπτά, να καραμελώσει το κρεμμύδι και να βγάλει τα αρώματα του το μπέικον. Είναι έτοιμα, οπότε παίρνουμε το ταψί, ρίχνουμε μέσα το μπέικον, το κρεμμύδι και το κολοκύθι. Το αφήνουμε το τηγάνι με το λαδάκι, θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Ανακατεύουμε με τα ριγκατόνι μας. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στη δεύτερη φάση της συνταγής. Ξανανοίγουμε λίγο. Έχει τη γεύση από το μπέικον. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Και ρίχνουμε μέσα το πέστο βασιλικού. Την κρέμα γάλακτος και την κρέμα τυριού. Θα τα ανακατέψουμε και θα τα αφήσουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ήρθε η στιγμή τώρα να ρίξουμε την κρεμμόδη σάλτσα στα ζυμαρικά. Σιγά σιγά στη μέση. Ωραία, και θα ανακατέψουμε να πάει παντού. Προσθέτουμε κεφαλογραβιέρα και
τη μοτσαρέλα τριμμένη. Ανακατεύουμε. Ελαφρώς, γιατί θέλουμε να μείνει πάνω το τυρί. Είμαστε έτοιμοι. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς πάνω κάτω αέρα μέχρι να ροδίσει από πάνω. Δηλαδή θέλουμε μια ωραία χρυσαφένια κρούστα για περίπου 15-20 λεπτά ανάλογα στο φούρνο. Σήμερα λοιπόν είναι Black Friday, οπότε και εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα για ένα υπέροχο δώρο προσφορά της εταιρείας Ιωαννίδης Zand Equipment, ένα σετ επαγγελματικά τηγάνια και σκεύη μαγειρικής. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο επεισόδιο της Παρασκευής 3 Δεκεμβρίου. Σήμερα θα δείτε σχετικό post στο Instagram με τους όρους διαγωνισμού και πώς θα λάβετε μέρος. Καλή επιτυχία σε όλους σας! Το σουφλί είναι έτοιμο. Το έχω αφήσει 10 λεπτά να κρυώσει και πάμε να κόψουμε από τη μέση για να βγαίνει πιο εύκολα το κομμάτι. Και σερβίρουμε. Πραγματικά οι μυρωδιές είναι φανταστικές και σίγουρα είναι πεντανόστιμο. Ωραία. Ελπίζω να απολαύσετε τη σημερινή συνταγή. Δοκιμάστε το στο σπίτι και κάντε γραφή, like και καμπανάκι. Καλή συνέχεια και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.